Χριστού από τη σελίδα 964. Είναι από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 32. Σελίς 964, 4 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Δέλτα 32. Του δε πηλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού και χάρις μεγάλη το επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο τις μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών οικειών πολλούντες έφεραν τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζοντο εις έκαστον κατά τη χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο υπονομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών, επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτούς Απφύρης, επόλυσε κτήμα και κράτησεν από τη στιγμή σε γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος Ανανία, δια τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευστήσεις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις από τη στιγμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου, και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου. Διατί έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστησης ανθρώπους αλλά εις τον Θεόν. Ενώ δε ήκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτου, έπεσε και εξεψύχησε. Και πέπεσε φόβος μέγας επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι, ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου τρεις ώρας, εισήλθεν η γηνή αυτού μη εξεύρουσα το γεγονός. Και απεκρίδη προς αυτήν ο Πέτρος, υπέμει δια τόσων επολύσατε των αγρών. Και εκείνη είπε ναι δια τόσων. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, δια τι συνεφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου. Ιδού εις την θύραν οι πόδες των θαψάντων των άνδρα σου και θέλουσιν εκβάλλει και σε. Και έπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και εξεψύχησε. Εισελθέντος δε οι νεανείς και εύρων αυτοί νεκράν και εκβαλώντες έδαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέχα σε φόλην την εκκλησίαν και επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και σαν νομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδείς ετόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην εν αυτούς και προσετήθητο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Συνήρχε το δω και το πλοίο, το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και νοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο απαντές. Αμήν. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πρώιμος βροχή, ένδοξη η παρουσία του Θεού και ευλογημένα τα σχέδια που είχε ο Θεός για την Εκκλησία και για τους αδελφούς εκείνους τότε. Είχε σχέδια μεγαλόπρεπα, ένδοξα, με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, τα οποία ο διάβολος ζήλεψε, και η προσπάθειά του ήταν να τα εμποδίσει. Και η προσπάθεια του διαβόλου είναι πάντοτε να εμποδίσει το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, τις καλές βουλές του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς, για τις οικογένειές μας, αλλά και για την Εκκλησία του.
και ή δυνατόν να μας οδηγήσει στο θάνατο, γιατί είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Ποιο ήταν λοιπόν το σχέδιο του Θεού για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία? Αφού με ένα κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου σώθηκαν 3.000 και μετά στην προσευχή επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου του διωγμού της Εκκλησίας έγιναν 5.000 και κατάφερε ο Θεός του πλήθους των πιστευσάντων, που είναι μέγα θαύμα, 5.000 άντρες μόνο, του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδιά να είναι τέλεια, η ψυχή θέλουσα και μία ενώπιον του Θεού, ώστε με τα μεγάλης δυνάμειος απέδιδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και έβαλε στην καρδιά τους, γέμισε την καρδιά τους ο Θεός, ο Πατέρας, δια Πνεύματος Αγίου, με αγάπη που θυσίαζαν τα πάντα, ώστε κανείς δεν έλεγε τα υπάρχοντα του ότι είναι δικά του, αλλά τα πάντα ήσαν κοινά. Αφού λοιπόν έδωσε διδασκαλία, έδωσε κήρυγμα, έδωσε λόγο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αφού γέμισε τις καρδιές τους με αγάπη, ώστε πραγματικά ένα, ενωμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, όλοι κατά την προσευχή του Χριστού, το επόμενο το οποίο σχεδίαζε ο Θεός ήταν να προστίθενται πλήθη ανδρών και γυναικών και θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία να γίνονται δια των χειρών των Αποστόλων και όλοι να είναι ομοθυμαδών, ώστε να δοξάζεται ο Θεός με μια καρδιά και μια ψυχή και να δώσει και κρίτωνα χαρίσματα στους Αποστόλους, στον Πέτρο, ώστε και με τη σκιά του ακόμη να θεραπεύονται όλοι οι ασθενείς και όποιος πλησίαζε τους αδελφούς μας μέσα στην Εκκλησία, όλοι να σώζονται και να θεραπεύονται. Αλλά και ένα άλλο θαύμα σχεδιάζει ο Θεός να κάνει. Εκ των λοιπόν ανθρώπων κανένας να μην μπορεί να προσκοληθεί σε αυτούς. Ξένο πνεύμα να μην υπάρχει μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Άνθρωπος με άλλες εισηγήσεις να μην υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί εάν δώσουμε τόπο στο διάβολο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία μας. Διακόπτεται το έργο του Θεού εάν υπάρχουν εισηγήσεις, όχι Πνεύματος Αγίου, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς είχαν προσκοληθεί και κάποιοι, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ανανίας, όχι αδερφός, άνθρωπος της, και η γυναίκα του η Σαπφύρα. Και του ήλθε μία ιδέα. Σκέφτηκαν, συζήτησαν μεταξύ τους, συμφώνησαν και αποφάσισαν. Τι σκέφτηκαν? Την εισήγηση του διαβόλου. Είδες τι κάνουν οι άλλοι και απολαμβάνουν την αγάπη των πολλών. Είδες τι έκανε ο Βαρνάβας, που είχε ένα χωράφι και το πούλησε και τα έδωσε όλα τα χρήματα στην Εκκλησία για τους φτωχούς. Είπε ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, το είδα. Λέω να το κάνουμε κι εμείς, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Να το πουλήσουμε, να κρατήσουμε ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία. Το άλλο να το δώσουμε και να πούμε ψέματα ότι όλο όσα πήραμε ήταν αυτό. Θα μου πεις, τόσο σοβαρό είναι? Πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί. Γιατί αν
ο διάβολος φέρει συγγύσεις σε έναν, σε δύο, βρήκε τόπο στην οικογένεια, στην εκκλησία. Ή ο Ανανίας και η Σαπφύρα θα μείνουν στην εκκλησία και θα περιμένουμε να τους μεταμορφώσει ο Θεός και θα σταματήσει το έργο του Θεού, ή θα τους αποβάλει ο Θεός και θα δοξαστεί ο Χριστός μέσα στην εκκλησία. Το κρίσιμο σημείο είναι λοιπόν όχι τι θα κάνει ο Πέτρος. Ο Πέτρος δεν ξέρει. Πού να ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων? Ο Πέτρος ξέρει ότι του λέει ο Θεός, ότι του φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτόν πηγαίνει, από αυτόν ρωτάει, αυτός τον οδηγεί, αυτός βάζει στο στόμα του το Λόγο του Θεού τον Άγιο. Ή ο Θεός τώρα που είναι δια του Ιησού Χριστού κριτής μέσα στην εκκλησία και πυρ καταναλύσκων, ή θα αφήσει τους ψεύτες και θα φύγει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ή θα αφαιρέσει τους ψεύτες και θα πλημμυρίσει με δύναμη Πνεύματος Αγίου η εκκλησία. Πάντα έτσι γίνεται τις κρίσιμες εποχές, τις κρίσιμες περιόδους, τον καιρό της πρώιμης βροχής και τον καιρό της έψιμης βροχής. Τότε που ο Θεός μεταμορφώνει εκείνη την εποχή την εκκλησία του σε ένδοξη, αγία, αμόμητο, μη έξουσα κοιλίδα, ερητίδα, ετήτων, τιούτων, για να επεκταθεί η Βασιλεία των Θεού σε όλη τη γη. Και τώρα που ο Θεός μεταμορφώνει την εκκλησία του σε ένδοξο, αμόμητο, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ερητίδα, ετήτων, τιούτων, για να επεκταθεί σε όλη την ανθρωπότητα η εκκλησία, η ζώσα, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο, και να την ετοιμάσει για την αρπαγή της εκκλησίας. Αλλά ισχύει και κάθε μέρα στη ζωή όλων μας, κάθε μέρα, κάθε στιγμή στη ζωή όλων μας, με τη λογική του θα συνεχίσει ο Θεός τις καλές βουλές στη ζωή σου. Γιατί καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Καλά σχέδια έχει ο Θεός. Καλό έργο ο Θεός έχει προγραμματίσει για σένα και την οικογένειά σου, για όλες μας τις οικογένειες μέσα στην εκκλησία. Θα συμμετάσχεις εσύ σαν άτομο, σαν οικογένεια, και αυτή η μικρή εκκλησία σαν εκκλησία στο ένδοξο σχέδιο του Θεού, ή θα βάλεις φραγμό στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Τόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Από σένα εξαρτάται να έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και η ευλογία του Θεού και η δόξα του Θεού στη ζωή σου, και από σένα, τον κάθε έναν από εμάς, εξαρτάται να κόβεται, να διακόπτεται. Και ή θα κάνει καθαρισμό ο Κύριος επώδυνο, φοβερό και τρομερό, γιατί ο Κύριος των δυνάμεων είναι πυρ καταναλύσκων, ή θα μακροθυμήσει έως καιρού, μήπως και έρθουμε σε μετάνοια. Όμως η φωνή του Πνεύματος του Αγίου είναι σήμερα να έρθουμε εις μετάνοια, αδερφοί, όλοι μας, σήμερα. Σήμερα να σκεφτούμε, όχι τι κάναμε. Για αυτά που κάναμε το αίμα του Χριστού μας πλένει, μας αγιάζει και βεβαίως μετανοούμε. Και βεβαίως συγχωρούμε. Αλλά σήμερα να σκεφτούμε ποιος μας εισηγήθη, τι και για ποιο λόγο. Και ποια είναι τα αποτελέσματα της εισηγήσεως. Είναι θυμός? Είναι φθόνος? Είναι ταραχή? Είναι αγωνία? Είναι φόβος? Δεν είναι από το Θεό.
γιατί ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Είναι χαρά, είναι αγάπη, είναι ειρήνη, είναι μακροθυμία, είναι Χριστότητα, είναι αγαθοσύνη, είναι πραότητα, είναι εγκράτεια, είναι πίστης. Είναι από το Θεό. Προχώρα. Σήμερα να αλλάξουμε δρόμο. Γιατί το τέλος, και όσο φτάνουμε προς το τέλος, τόσο θα είναι πιο επώδυνο και πιο φανερό. Τώρα είναι στο τέλος. Τι σημαίνει τέλος? Τώρα είναι που έφτασε ο καιρός να δοξαστεί ο Θεός τότε, εκεί, με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί κάποτε να ήταν αδελφός, αλλά τώρα δεν είναι. Μπορεί να μην ήταν ποτέ αδελφός και τώρα δεν είναι. Και δεν έχει καμία πιθανότητα να γίνει αδελφός. Γιατί οι εισηγήσεις μέσα στην καρδιά του είναι το ψέμα. Οι εισηγήσεις μέσα στην καρδιά του είναι από το διάβολο. Οι εισηγήσεις και οι σκέψεις μέσα στην οικογένεια είναι προς θάνατον. Δεν ξέρω αν είχανε παιδιά, μάλλον δεν είχανε. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί ας σκεφτείτε να είχαν παιδιά και, να, και αυτά τα παιδιά να είχαν αυτούς τους γονείς, πόσο τραγικό θα ήτανε. Μάλλον δεν είχανε. Αλλά δεν μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Εγώ πιστεύω ότι η έλεος του Κυρίου είναι που δεν είχανε. Και αφού σκεφτήκανε, και αφού συμφωνήσανε, και αφού συζητήσανε, εκτελέσανε. Πουλήσανε, κρατήσανε για λογαριασμό τους ένα ποσό και το άλλο λένε θα το δώσουμε στον Κύριο, θα το δώσουμε στην Εκκλησία. Ανόητο ψέμα. Ποιος τους είπε πουλήστε το? Κανείς. Η εισήγηση του διαβόλου. Ποιος τους είπε πέστε ψέματα? Υπήρχε λόγος. Κανένας λόγος. Ούτε τους είπε κανείς πουλησέ το, ούτε τους είπε κανείς δώσ' τα όλα, τίποτα από όλα αυτά δεν είπε κανείς. Μόνο ο διάβολος κάνει τέτοιες εισηγήσεις, αδελφοί. Σήμερα να φροντίσουμε, να διακρίνουμε, να ζητήσουμε από το Θεό διάκριση, να διακρίνουμε τις εισηγήσεις του διαβόλου, γιατί το τέλος θα είναι καταστροφή. Και δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ο Αμασίας, και συγγνώμη που τον έλεγα Ζαρία, είναι καλά ο Γιώργος που με διόρθωσε, ο Αμασίας δεν είχε καταλάβει. Δεν είχε καταλάβει ποιος του έλεγε, ποιος του πρότεινε να γίνει προκλητικός, επιθετικός και υπερήφανος και να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί του και να περιφρονεί τους προφήτες του Κυρίου, τους δούλους του Θεού. Και εμείς δεν θα το είχαμε καταλάβει αν δεν μας το ερμήνευε ο Λόγος του Θεού με άλλο βιβλίο, και ευχαριστούμε το Θεό για τη διερμηνία του Λόγου του. Και εμείς δεν θα το είχαμε καταλάβει. Θα λέγαμε περηφανεύθηκε ο Φουκαράς. Η ερώτηση όμως είναι γιατί υπερηφανεύθηκε. Υπερηφανεύθηκε γιατί ο διάβολος του εισηγήθηκε ότι είσαι μεγάλος, είσαι σπουδαίος, είσαι μοναδικός. Εσύ θριάμβευσες τους Ιούς εδών. Και αυτοί που είχες πάρει 100.000 για να σε βοηθήσουν, χτυπήσανε τον Ιούδα και τώρα πήγαινε να τους εκδικηθείς. Μα εκδίκηση μπορεί να είναι φωνή Πνεύματος Αγίου? Η εκδίκηση μπορεί να είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου? Ο θυμός, η περηφάνεια, η πρόκληση, τα σχέδια.
μπορεί να είναι σχεδιασμός Πνεύματος Αγίου. Το ψέμα του Ανανία και της Σαμφύρας μπορεί να τους βγει σε καλό. Ψέματα λες και με βάση τα ψέματά σου ενεργείς και δεν φοβάσαι το Θεό και δεν βλέπεις ότι ο Θεός είναι Κύριος και γνωρίζει τα πάντα. Μη γέννητο, αδερφοί μου. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να πούμε συγχώρεσέ μας Κύριε. Ελέησέ μας, φύσε Κύριε του λαού σου. Και να επιστρέψουμε στη γλυκιά φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο το περίμενε και ο Ηλίας, αλλά δεν ήτανε μέσα στο σεισμό, ούτε μέσα στη φωτιά ήτανε, αλλά μέσα στο θρόισμα του απαλού αέρα που δροσίζει τον καύσωνά μας. Θυμάμαι μια φορά στην περίοδο του μεγάλου καύσωνα στο Αίγιο, είμαστε, προσευχόμαστε, δεν είχαμε βέβαια air condition, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, δεν θυμάμαι αν είχαμε και ανεμιστήρα. Και έκανε τέτοια ζέστη. Και έκανα μια προσευχή, λέω, Κύριε, εσύ δεν μπορείς να μας δροσίσεις. Αλλά δεν το πίστευα. Και ξαφνικά, αδερφή, έρχεται από το βουνό ένα αεράκι και ήταν ανοιχτή η μπαλκονόπορτα, κατευθείαν στην μπαλκονόπορτά μας. Και όλοι, χωρίς να με έχουν ακούσει που το είπα, γιατί το είπα μέσα μου, δοξάζαμε το Θεό για αυτό το αεράκι που μας έστειλε ο Θεός. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, μόνο το αεράκι του Πνεύματος του Αγίου θα δροσίσει τη ζωή μας. Μόνο. Μην αφήνουμε, αδερφοί, τη φωτιά και το σεισμό να διεγείρει την καρδιά μας. Είναι από το διάβολο αυτά. Δεν είναι από το Θεό. Σήμερα να φύγουμε και στην καρδιά μας να βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης, της αγάπης, της ανεκτικότητος, της μακροθυμίας, του ελέους, των σπλάχνων, των ικτυρμών. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Και θέλει να μοιάσουμε και να γίνουμε παιδιά του Πατρός μας. Να του μοιάσουμε του Πατέρα μας, αδερφοί. Να του μοιάσουμε. Και τώρα αρχίζει το κακό. Όλα ετοιμασμένα. Στο σεντούκι το ποσόν, στα χέρια καμαρωτός έρχεται ο Ανανίας και λέει, κοίταξε, πούλησα το χωράφι μου, πάρ' τα όλα τα λεφτά. Και πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, γεμίζει με Πνεύμα Άγιο τον Πέτρο ο Θεός και μιλάει. Γιατί μιλάει την αιτία των πραγμάτων? Γιατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου, Χριστέ μου? Αδερφοί, δεν είναι απλό και δεν είναι για τότε και δεν είναι για τους άλλους, για μας είναι. Γιατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου και πήρες τέτοιες αποφάσεις ψεύτικες, υπερήφανες, αλαζονικές? Πες του την αλήθεια, πήρα 100, κρατάω τα 30, τα 40, πάρε τα 60. Και πάλι ο Πέτρος θα έλεγε, σε ευχαριστούμε Κύριε, δόξα να έχει το όνομά σου. Γιατί εγέμισε ο Σατανάς με ψέματα την καρδιά σου, με κρίση, με κατάκριση, με θυμό, με ποντιριά? Δεν ήταν δικό σου. Ποιος σου είπε να το πουλήσεις? Και όταν το πουλήσεις, δικά σου δεν ήταν τα λεφτά? Γιατί λες ότι μας τα δώσεις όλα? Δεν εψεύστης εις ανθρώπους. Πω. Στο Θεό εψεύστης. Αδερφοί, όταν λέμε ψέματα, τον άνθρωπο τον κοροϊδεύουμε. Ξέρετε πόσες φορές μπορώ να σας κοροϊδέψω? Το Θεό καμία. Και όταν κοροϊδεύω, λέω ψέματα στη γυναίκα μου, στο Θεό λέω ψέματα. Όταν λέω ψέματα στα παιδιά, στο Θεό λέω ψέματα. Όταν λέω ψέματα σε εσάς, στο Θεό λέω ψέματα. Και ιδίως τις μέρες αυτές τις έσχατες, ιδίως
τις μέρες που το σχέδιο του Θεού είναι να δοξαστεί η Εκκλησία, να διακινδυνεύουμε με ψεματάκια ανόητα σύμφωνα με τις εισηγήσεις του διαβόλου, να πέσουμε στην αιώνια καταδίκη. Άνθρωποι του Θεού, παιδιά του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, νεκρός και καλά νεκρός ως προς το σώμα, αλλά είναι και νεκρός ως προς την ψυχή. Τέλειωσε. Φοβερό. Στην κόλαση είναι ο Ανανίας. Ξέρετε, θα πει κόλαση. Με αυτή την ανοησία την οποία αποδέχθηκε και γέμισε ο Σατανάς την καρδιά του, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, έχασε τα πάντα, την αιώνια ζωή. Έχασε τη δόξα του Θεού. Γιατί? Και φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί? Σήμερα, αδελφοί, είναι η μέρα ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να διορθώσουμε την καρδιά μας. Δεν ψεύδεσαι σε ανθρώπους. Στο Θεό ψεύδεσαι όταν λες ψέματα. Και μαζευτήκαν οι αδελφοί, τον πήραν και τον θάψανε. Και να καμαρωτεί και καμαρωτεί και η γυναίκα του. Κύριε Θεέ μου, τόσο πραγματικά πουλήσατε το χωράφι? Βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί, της λέει πάλι, ο γέμισε ο διάβολος την καρδιά σου και λες ψέματα. Τον άντρα σου τώρα τον θάψανε. Και αυτοί που τον θάψανε έρχονται και θα θάψουνε και σένα. Και έμεινε ξερή κάτω. Καταλάβατε με ποιο Θεό έχουμε? Ο Χριστός είναι φίλος μας, αλλά δεν κάνει αστιάκια, αδερφοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Μην κάνεις σχέδια, αδερφέ μου, παράξενα και παράδοξα. Μην αφήνεις την καρδιά σου εκτεθειμένη στις εισηγήσεις του διαβόλου. Μην χάσουμε, αδερφοί, την αιώνια ζωή. Μην χάσουμε αυτό το οποίο μας χαρίστηκε. Ξέρεις τι θα πει αιώνια ζωή? Και γιατί το χάσανε? Τι πονηρός, τι πανούργος, τι ψεύτης είναι ο διάβολος. Για το εν δεύτερον, εν τρίτον, εν τέταρτον της αξίας του χωραφιού τους. Άκου, άκου, έχασαν την αιώνια ζωή. Έχασαν τη βασιλεία των ουρανών. Πόσο ψεύτης είναι ο διάβολος, πόσο πονηρός, πόσο ανθρωποκτόνος είναι. Γι' αυτό δοκιμάστε το, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας κάθε φορά. Και ούτω σας παίρνουμε εκ του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δοκίμασε τον εαυτό σου. Τι σκέφτεσαι, αδερφέ μου? Αδερφή, ο Κύριος το λέει. Πώς να σας το πω? Σας βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού. Ο Κύριος το λέει σαν σημείο σήμερα για όλους μας. Τι σκέφτεσαι, αδερφέ μου? Να πω κι εγώ τώρα κάτι. Όταν έφυγες από το σπίτι σου, τι κουβέντιαζες με τη γυναίκα σου? Αλλά δεν το είπε αυτό ο Θεός. Τι σκέφτεσαι? Να πω αυτό που είπε ο Θεός. Τι σκέφτεσαι? Από ποιον ήρθε αυτή η σκέψη? Για ποιο λόγο ήρθε αυτή η σκέψη? Για να κερδίσεις το 1 τρίτον της αξίας του χωραφιού σου. Και λες ψέματα στο Θεό. Μα δεν λέω ψέματος τώρα, τον Πέτρο ξέρεις, τον Πέτρος ψαράς τώρα, τι, δεν είναι, ο Θεός, αδερφοί. Όταν λες ψέματα στην Εκκλησία, στο Θεό λες ψέματα. Όταν λες ψέματα στη γυναίκα σου, στο Θεό λες ψέματα. Όταν λες ψέματα στα αδέλφια σου, στο Θεό λες ψέματα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσθετος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Σήμερα να αρχίσει νέα πράγματα στη ζωή μας. Νέα πράγματα στη ζωή μας. Όχι κόλαση, ευλογία. Και αφού εξαφανίστηκε από την Εκκλησία ο Ανανίας και η Σαπφύρα, φόβος μέγας έπεσε στην Εκκλησία και σημεία και τεράστια εγίνοντο από τον Χριστό μέσα στο λαό του Θεού δια των χειρών των Αποστόλων, κι όλοι ήσαν ομοθυμαδών στο Λόγο του Θεού. Και το σημαντικότερο,
και κανείς εκ των λοιπόν ανθρώπων δεν τολμούσε να προσκοληθεί μέσα σε αυτή την εκκλησία. Κανείς. Πού να προσκοληθούν. Εκεί είναι ο Θεός. Και με το Θεό δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Δεν παίζει. Αλλά και μέσα στην εκκλησία φόβος έπεσε. Αδελφοί αγαπητοί, φόβος θα έρθει. Είτε με κρίση, με την αυστηρότητα του Θεού, είτε από την αγάπη του Θεού και από τη Χριστότητα του Θεού. Σήμερα να φύγουμε φοβισμένοι από το Λόγο του Θεού. Για να μην φοβηθούμε από το έργο του Θεού. Σήμερα φοβόμαστε το Λόγο του Θεού. Τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Τρέμουμε. Εγώ τρέμω, αλήθεια σας το λέω. Πόπο, λέω, Κύριε, φύλαξε το στόμα μου, πω ψεματάκι. Σκεφτώ, μην αφήσω την καρδιά μου, στην καρδιά μου εισήγηση του διαβόλου. Φύλαξέ μας, Θεέ μου. Την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, την εκκλησία, τα αδέρφια μου, όλους μας, φύλαξέ μας, Πατέρα. Φύλαξέ μας, διόρθωσέ μας, μεταμόρφωσέ μας. Από εκεί και πέρα πραγματικά έγινε εκκλησία ένδοξη, αγία, εκκλησία απόλυτα ευλογημένη και όσοι έρχονταν, καθώς λέει η Γραφή, το πλήθος των πέριξ πόλεων σε Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, όλοι θεραπευόντουσαν. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Η ένδοξη, η αγία, η τέλεια, η μία έχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων τιούτων, την οποία θα παραλάβει ο Χριστός μας. Ήθε να είμαστε μέσα. Γιατί ο Ανανίας και η Σαπφύρα ήταν μέσα, αλλά στο τέλος δεν ήταν. Εμείς είμαστε σήμερα μέσα, αλλά θέλουμε μέχρι το τέλος να είμαστε μέσα. Αμήν.